Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και σήμερα. Η ζωή μετράει και δεν νομίζω ότι υπάρχουν σχόλια για το βίντεο που είδαμε. Κύριε Μουρούτη, θα σας δώσω κατευθείαν το λόγο γιατί τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω για αυτό που είδαμε. Υπάρχουν, δηλαδή είναι αληθινό αυτό που είδαμε. Δεν είναι φτιαγμένο, δεν είναι φτιαχτό. Ο Φρανκ Μεντράνο είναι από τους πλέον γνωστούς αθλητές που κάνει καλή αισθητική και όχι μόνο. Καλή αισθητική ανάγονται από την αρχαία Ελλάδα. Και το έδειξα γιατί το θέμα που δεν πιστεύω να το ολοκληρώσουμε και αυτό, αλλά θα έχουμε και άλλες εκπομπές, πιστεύω, το χρόνο το, και τη διάθεση να το πραγματευτούμε, έχει να κάνει με το θέμα της διατροφής. Γιατί υπάρχουν από τα χούτη της γης, δυστυχώς, ακόμα άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο μεσαίωνα, πιστεύοντας ότι αν δεν φάνε κρέας, δεν μπορούν να έχουν ούτε μυϊκή μάζα, ούτε επιδόσεις, ούτε αποδόσεις. Σίγουρα, το αν κάποιος τρώει κρέας για να γίνει σφίχτερμαν και πρίζεται, δεν τον κάνει ούτε δυνατό, αλλά δεν πιστεύω ότι κανένας από τους άντρες ή τις γυναίκες, ειδικά τους άντρες που παρακολουθούν το Frank Mendrano, νομίζω ότι στερείται κάτι. Είναι απόλυτα φυτοφάγος, το λέω απόλυτα φυτοφάγος και χωρίς τα επιπρόσθετα των αναβολικών στεροειδών και όλα αυτά τα οποία υποτίθεται παίρνουν οι επαγγελματίες αθλητές. Το γνωρίζω γιατί ένας από τους υπεύθυνους γιατρούς που τον προπονεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στον ίδιο οργανισμό, έτσι, στον οποίο είμαι και εγώ πάνω στο θέμα κάποιων ερευνών που γίνονται. Οπότε ξέρω προσωπικά από πρώτο χέρι για τον συγκεκριμένο αθλητή, υπεραθλητή, και ήταν ένα μικρό δείγμα το τι μπορεί να κάνει ο σωστός τρόπος ζωής. Σίγουρα όλοι δεν χρειάζεται να βγούμε στο μονόζυγο για να κάνουμε κατακόρυφες κάμψεις. Δηλαδή αυτά που κάνει δεν κερδίζονται σε μια μέρα, ούτε σε ένα μήνα. Είναι αφιέρωση και αυτοθυσία και αυταπάρνηση ζωής. Αλλά μπορεί να δει κάποιος πώς έχει πλαστεί ο άνθρωπος και πόσα μπορεί να κάνει, αν και εφόσον εναρμονιστεί με κάποιες νομοτέλειες ζωής. Ναι, το θέμα μας. Και θέλω να δείξω, να μιλήσουμε εν μέρη για το China Study. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα που σχεδόν έχει γίνει πάνω στο θέμα διατροφή και υγεία. Αυτό είναι το εξώφυλλο από το βιβλίο, από το China Study, εδώ το Campbell. Το προλογίζει ο Dean Ornish, ένας από τους πιο γνωστούς καρδιολόγους εν ζωή αυτή τη στιγμή, ο οποίος γράφει στον πρόλογο, όπως γνωρίζει αγγλικά, ότι είναι το πιο σημαντικό βιβλίο που γράφει για διατροφή ποτέ. Διαβάστε το, μπορεί να σώσει τη ζωή σας. Ο Dr. Campbell δεν είναι οποιοδήποτε επιστήμονας, είναι καθηγητής σε πάνω από 50 χρόνια έρευνα στο Cornell University, είναι αυτός που ανακάλυψε τα πρώτα καρκινογόνα, ότι αφλατοξίνες, που είναι κάποιες ουσίες παράγονται από την ζύμωση της σόγιας, είναι καρκινογόνα και το ανακάλυψε στις Φιλιππίνες όταν στάλθηκε να κάνει την έρευνα. Και η έρευνα, το China Study, έγινε στην Κίνα επί 25 χρόνια, σε περισσότερο από 100 εκατομμύρια Κινέζους, με το Υπουργείο Υγείας της Κίνας, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Cornell University. Και όπως διαβάζουμε, απίστευτες ενδείξεις για τη διατροφή, την απώλεια βάρους και την υγεία. Και κάποια από τα δεδομένα των ερευνών αυτών είναι, πρώτον, και εδώ τώρα είναι τα καλά νέα, κυρία Βούλγαρη, ότι η διατροφική αλλαγή μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους διαβητικούς ασθενείς να σταματήσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Με αλλαγή και μόνο της διατροφής. Ότι οι καρδιακές ασθένειες μπορούν να αναστραφούν με τη διατροφή και μόνο, το ξαναλέω, και αυτά είναι τα αποτελέσματα από το China Study. Δεν είμαι, αν θέλω να σου πω, κατηγορία στον Dr. Campbell, που δεν μπορώ να τον πιάσω στα χέρια του, ούτε στο στόμα του κάποιοι. Ότι ο καρκίνος του μαστού συνδέεται άμεσα με το επίπεδο ορμονών που καθορίζονται από τις τροφές που τρώμε, και όχι αν η γυναίκα έχει περίοδο ή όχι. Ότι να τρώει κανείς γαλακτοκομικά αυξάνει τον καρκίνο του προστάτου, αυτά και αν είναι νέα άσχημα για κάποιους, και ότι η νοητική υγεία καλυτερεύει με αντιοξειδωτικά σε όλες τις ηλικίες. Οι πέτρες στους νεφρούς μπορούν να προληφθούν με υγιεινή διατροφή. Και ότι ο διαβήτης τύπου 1 συνδέεται με το πώς και το πόσο έχουν τα βρέφη τραφεί από τη μητέρα με μητρικό γάλα ή έχουν εισαχθεί με γάλα γελάδας. Mm-hmm. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σχεδόν κάθε άλλη έρευνα στη διατροφή που έχει γίνει μέχρι και πριν το China Study, και εδώ είναι η διαφορά που λέω σε κάποιους ανθρώπους, μου λένε διατροφολόγοι, έχουν κάνει έρευνες ή τέτοια. Οι έρευνες, με όλο το σεβασμό, έχουν γίνει σε δυτικό κόσμο. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα διατροφή και υγεία έχουν γίνει σε ανθρώπους που είναι στο δυτικό κόσμο, και ακόμα και αν είναι φυτοφάγοι, το 90% των φυτοφάγων, όπως διαβάζουμε, χρησιμοποιούν και γάλα και κασέρι και αυγά.
και κάποιοι μας πούνε πουλερικά ή ψάρια. Οπότε το China Study διαφοροποιείται και εδώ βλέπουμε φυτοφάγη, μη φυτοφάγη, τα λιπαρά, η χολεστερίνη, οι υδατάνθρακες, η πρωτεΐνη και η ζωική πρωτεΐνη και βλέπουμε τη διαφοροποίηση που υπάρχει. Και η διαφορά είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 15-17% όλων των θερμιδών παρέχονται είναι από πρωτεΐνη και πάμε μέχρι το 80% που είναι ζωική πρωτεΐνη. Ενώ στην Κίνα, που είναι 9-10% το ποσοστό πρωτεΐνης που καταναλώνουν οι Κινέζοι, μέχρι 10% είναι η ζωική πρωτεΐνη, οπότε αυτό διαφορείται τρομακτικά και βλέπουμε εδώ πέρα, ενώ οι Κινέζοι καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες, υποτίθεται από ότι οι Αμερικανοί, παρόλα αυτά και τα λιπαρά τους είναι λιγότερα, οι φυτικές ίνες είναι περισσότερες, η πρωτεΐνη είναι πολύ χαμηλότερη και ειδικά η ζωική πρωτεΐνη που είναι στον αστερίσκο σε σχέση με τους Αμερικανούς και έχουν πολύ περισσότερο σίδηρο παίρνουν από ό,τι παίρνουν οι Αμερικανοί. Οι κινέζικες δίαιτες είναι βασισμένες στη φυτοφαγία, ενώ οι δυτικές δίαιτες πάσης φύσεως έτσι, στηρίζονται στα ζωικά παράγωγα. Τι βρίσκουμε, έχουμε λοιπόν δύο ειδών ασθένειες, αν μπορούμε να τις βάλουμε σε μια συνομοταξία, κυρία Βουλγαρή. Οι ασθένειες της ευμάρειας και οι ασθένειες της φτώχειας. Αλλιώς, ασθένειες της ευμάρειας είναι ασθένειες όπως ο καρκίνος στο παχιέντερο, στο πνεύμονα, στο στήθος, στη λευχαιμία, καρκίνη στον εγκέφαλο, στο μάχη, στο σηκώτη, διαβήτης, νόσο της Στεφανίας ή αλλιώς ασθένειες της καλοπέρασης, κυρία Βουλγαρή. Ενώ οι ασθένειες της φτώχειας έχουμε να κάνουμε διατροφικές ανεπάρκειες και κακές συνθήκες υγιεινής, όπως η πνευμονία, πεπτικά έλκη, γαστρεντερικές διαταραχές, φυματίωση, παρασιτικές τέτοιες, ρευματοειδείς, καρδιακός πυρετός, ενδοκρινείς ασθένειες και κάποια άλλα. Οπότε, αν μπορούμε να βάλουμε σε δύο συνωμοταξίες, είναι αυτές. Και τώρα έρχεται εδώ το Campbell στο China Study και λέει ότι οι ασθένειες της ευμάρειας, της καλοπέρασης, μπορούμε να τις προλάβουμε. Ενώ τις ασθένειες της φτώχειας μπορούμε να τις κάνουμε μια καλή αγωγή και να απομακρυνθούν από τη ζωή μας. Και εδώ είναι η διαφορά. Εμείς εδώ πέρα στον δυτικό κόσμο πάσχουμε από την πρώτη κατηγορία ασθενειών, που είναι ασθένειες της καλοπέρασης. Εδώ και εκεί, λέει ο Dr. Campbell λοιπόν, ότι σε αυτόν τον κόσμο πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που λέγονται πλούσιοι και φτωχοί. Ένας τρόπος που το οικονομικό στάτους διακυρίσεται είναι με τις διαφορές στα φαγητά που τρώνε οι άνθρωποι. Στην Κίνα, επειδή δεν υπάρχει οικονομική ανέχεια να πάρουν τη ζάχαρη, τα κατεργασμένα προϊόντα, το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, είναι αυτοί που ζουν στις επαρχιακές πόλεις. Από το 1,5 δισεκατομμύριο των Κινέζων, το 1,2 εκατομμύρια ζουν έτσι. Αυτοί έχουν τοπικές φρουταρίες κλπ. Ο καρκίνος, ο πόλεμος στον καρκίνο που τον ξεκίνησαν οι Αμερικανοί, μια ζωή πολέμους κάνουν, ξεκίνησε γιατί 70, έχει ήδη αποτύχει. Και σήμερα ο ογκολόγος, παθολόγος που θα πει ότι εμείς νικήσαμε τον καρκίνο και έχουμε καλά νέα για τον καρκίνο, λέει ψέματα. Δεν ισχύει. Επίσημα στη Lancet είχαν βγει οι ογκολόγοι από τη δεκαετία του 90 πλέον και είχαν πει «We lose the battle for cancer», χάνουμε τη μάχη για τον καρκίνο. Με την ευκαιρία, θέλω να πω εδώ πέρα, αφού ολοκληρώσω αυτή τη διαφάνεια, και ότι έχουμε περισσότερες καρδιακές ασθένειες τώρα από ό,τι είχαμε 30 χρόνια πριν και ότι τα παιδιά πλέον πέφτουν θύματα σε μια μορφή διαβήτη που κανονικά τη βλέπαμε στους ενήλικους. Δηλαδή, ο διαβήτης τύπου 1 που λέμε, ο νενικός διαβήτης, κανονικά εμφανιζόταν στους μεγαλύτερους, αλλά εμφανίζεται τώρα στα νέα παιδιά. Και τα παιδιά τώρα παίρνουν περισσότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα από ό,τι στο παρελθόν. Και υπάρχουν τρόποι να πεθάνεις, κυρία Βούλγαρη, και σε αυτή τη ζωή η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος είναι 100%. Εντάξει, όλοι θα πεθάνουν μια μέρα. Μερικοί άνθρωποι όμως χρησιμοποιούν αυτό σαν δικαιολογία και να λένε τι. Αφού θα πεθάνεις ρε φίλε, φάει πιες καρδία και εφραίνου και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι ώστε να μην δίνουν προσοχή στις πληροφορίες υγείας ή να μην εγκολπώνουν σωστές πρακτικές υγείας. Και καλή υγεία, δέστε στο China Study, το πόρισμα του Dr. Campbell είναι το να είναι κανείς ικανός με πληρότητα να απολαμβάνει το χρόνο ζωής που έχει, να μπορεί να είναι λειτουργικός όσο το δυνατόν περισσότερο, να αποφεύγει τις παραλυσίες, τους πόνους και τις μεγάλες μάχες με τις ασθένειες όσο ζει. Και θα πω κάτι εδώ πέρα. Αν μπορούμε να έχουμε το πλάνο εδώ, ότι προχθές είχαμε ένα πολύ άσχημο συμβάν στην επιστημονική κοινότητα. Απεβίωσε ο καθηγητής ο κύριος Τριχόπουλος από τα μεγαλύτερα ονόματα στην έρευνα, για χρόνια καθηγητής στο Harvard επιδημιολογίας,
τρομερές έρευνες, πάνω από 650 επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα, και αυτός και σύζυγός του, η κυρία Τροχοπούλου, μαζί στο χάρι, μαζί στην επιστήμη, μαζί στην έρευνα, μαζί στη ζωή, πέθανε από οξία φράγμα του μυοκαρδίου στην ηλικία των 76 ετών. Λυπήθηκα αρκετά, είχα την τύχη μία φορά να τον δω σε μία διάλεξη. Εξαίρετος επιστήμον, υποκλίνομαι κυριολεκτικά. Το λυπηρό είναι, ήταν μια από τις έρευνες που είχε κάνει η κυρία Βούλκαρ, ήταν η έρευνα ότι το παθητικό κάπνισμα συσχετίζεται με αυξημένο καρκίνο του πνεύμονα και όχι μόνο στους παθητικούς καπνιστές. Και ήταν αυτή η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Χάρβαρντ που έδωσε τον βατήρα για να απαγορευτεί, υποτίθεται, το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους, το οποίο θα το πω, δεν εφαρμόζεται στην Ελλαδιστάν καθόλου. Και θα πω και στους τοπικούς άρχοντες εδώ, τον κύριο Δήμαρχο και τους υπεύθυνους φορείς, εάν έχουν το θάρρος ή το θράσος, ξεκινήσουν πριν κάνουν μέγαρα μουσικής και δίνουν λεφτά εκεί πέρα σε αρλούμπες, με όλο το σεβασμό σε άρτο και θεάματα, ας ξεκινήσουν στα απλά. Δεν μπορεί η ελευθερία ενός ανθρώπου, ωραία, να καταστρατηγείται, να θέλει να πάει κάπου, είτε να φάει, είτε να πιει, και να γίνεται ντουμάνι μέσα. Δεν εφαρμόζεται όμως και με όλο το σεβασμό το ρητό που ακούω, ότι ξέρεις, θα κλείσω το μαγαζί, να το κλείσεις, φίλε. Εάν να καταστρέψεις τον κόσμο, κλείσ' το μαγαζί, γιατί λεφτά που έχουν βγει πάνω σε καταραμένο υπόβαθρο δεν είναι ευλογημένα λεφτά. Ωραία, και όταν επιτρέπεις το κακό στον τόπο σου που έχεις τη δύναμη, γίνεσαι συνήγορος και συνυπεύθυνος. Ξέρω ότι ακούγονται πολύ σκληρά τα λόγια, αλλά ακούστε με, αν δεν ξεκινήσουμε από αυτά τώρα, ό,τι και να πούμε μετά για το China Study, κυρία Βούλγαρη, και για την έρευνα και την διατροφή, είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αλιστικά μην δίνετε. Ναι, έχετε κάθε δικαίωμα λοιπόν να πείτε την άποψή σας. Δεν είναι κακό. Όχι δικαίωμα, δεν είναι άποψή μου, είναι νόμος και κεκτημένος νόμος που είναι υποχρεωμένο το κράτος και η πολιτεία να εφαρμόσει. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Ωραία. Και εγώ απλώς ζητάω τα νόμιμα. Αυτά που κεκτημένα έχουν ψηφιστεί. Εδώ φτάνουμε σε σημείο να είμαστε παράνομοι και να θεωρούμαστε γραφικοί, γιατί πάμε σε ένα μαγαζί το βράδυ να φάμε και επειδή οι άλλοι καπνίζουν και ζητάω εγώ από τον ιδιοκτήτη να σταματήσω το τσιγάρο, να μου λέει: ξανά έρθει στο μαγαζί μου, επειδή ζητά να ζητήσω από του άλλου να κόψω το τσιγάρο. Αυτό σε οποιαδήποτε χώρα τη Ευρώπη, μόνο στην Ουγκάντα πα να το κάνει, θα γίνει. Οπότε α πάω να κάνω τι καφετέρειε στην Ουγκάντα. Θα πω για τον Δόκτωρ Κέμπελ εδώ κάτι, κυρία Βούλγαρη. Εξαίρετος επιστήμονας, αν πληκτρολογεί στο Google, στο YouTube, ότι ήταν ένας παππούλης 80 χρονών, αδυνατούλης, με γυαλάκια. Πάνω από 50 χρόνια έρευνα, και πρόσφατα στο ιστολόγιο στο Facebook δημοσίευσα ότι αυτός ο άνθρωπος ισχυρίζει ότι ο καρκίνος αναστρέφεται και όλες οι ασθένειες που λένε μέσα από το China Study. Το China Study όταν δημοσιεύτηκε προκάλεσε με πολλά παλμικά, επί προεδρίας Clinton, τιμήθηκε από τον πρόεδρο Clinton, μαζί με τη Δόκτωρ Δημά, ελληνικής καταγωγής γιατρός, την οποία συνεργάζομαι γιατί είχαμε επικοινωνία αρκετή, κάναν για ένα χρόνο πιλωτικό πρόγραμμα στα δημόσια σχολεία των ΗΠΑ. Τα χωρίσαν σε δύο γκρουπ, παιδιά που τρέφονται σύμφωνα με τη φυτοφαγική διατροφή και παιδιά που τρέφονται με τη SAD diet, τη Standard American Diet, την μέση αμερικάνικη διατροφή. Εξαγάγαν τρομερά αποτελέσματα, πήγαν στον πρόεδρο Κλίντον και είπαν: ορίστε. Ο πρόεδρος Κλίντον τους ευχαρίστησε, είπε: αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα λεφτάρι. Από τις γαλακτοβιομηχανίες, κρεατοβιομηχανίες και άλλες βιομηχανίες, που το μόνο που κάνουν είναι να εργάζονται για να καταστρέφουν την υγεία του ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορούν το υπόλοιπο σύστημα να διονύζει, το μαγαζί είναι γωνία. Το τι έπαθε όμως ο Δόκτωρ Κέιμπελ, λίγοι το ξέρουν, τον κυνήγησαν τόσο πολύ, η CIA στην πόρτα του, έγγραφα εξαφανίστηκαν, του κόψαν το budget από το πανεπιστήμιο, φτάσανε μέχρι και τον προπάπου του να λένε τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει, γιατί πατάσει στον πειμένα και σκορπίζει στο πίμνιο, έπαθε μυϊκή δυστονία. Το οποίο σημαίνει άρχισε να κάνει και να γίνεται κεκές. Και κάποιος από τους συνεργάτες του του είπε, και αυτό είναι προς τιμή μου αυτή τη στιγμή, γιατί θα καταλάβετε σε λίγο, το είπε: πήγαινε σε ένα πρόγραμμα New Start. Ο καθηγητής μου, ο Δόκτωρ Σάγκλι, καθηγητής αλλεργιολογίας, ανοσιολογίας τότε στις ΗΠΑ, έκανε τέτοια προγράμματα όπως αυτά που κάνουμε πάνω στον Όλυμπο εδώ πέρα, τα οποία είναι υποκράτεια σχολεία υγείας για να διδάξουμε την τέχνη της υγείας και της ευεξίας και όχι να διδάξουμε διαιώνιση ασθένειας. Ήρθε ο Δόκτωρ Κέιμπελ και με το που είδε τι γίνεται στο πρόγραμμα, είπε αυτό το πράγμα. Wow! Και τώρα αυτά που θα δείξω είναι γιατί, αν πάρει κάποιο το πρώτο edition, την πρώτη έκδοση του China Study, μιλάει μόνο για διατροφή. Στη δεύτερη edition, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο το πρώτο, μιλάει και για αυτά που θα δει τώρα, ποιες άλλες αρχές είναι βασικές για την υγεία. Πάει στον πρόεδρο Clinton και του λέει: έχω τη λύση για το πρόβλημα υγείας των ΗΠΑ και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ο Μπιλ Κλίντον δεν τον άκουσε, αλλά τον άκουσε πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε το έφραγμα και ήταν με τα φάρμακα και ήρθε σε πρόγραμμα New Start και ο κύριος Μπιλ Κλίντον και από τότε έχει γίνει φυτοφάγος και πλέον χέρι άκρας υγείας έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή. Ο Δόκτωρ Κέμπελ έγινε καλά από τη μυϊκή δυστονία.
Και έχουν περάσει αρκετοί επιφανείς άνθρωποι, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μέρη του κόσμου, τέτοια προγράμματα και έχουν δει το μεγαλείο. Ποια είναι λοιπόν. Απλά να κάνω μια παρένθεση σε αυτό και να πω ότι ναι, ο κύριος Κλίντον μπορεί να ήρθε και εφάρμοσε το πρόγραμμα στη δική του ζωή. Δεν το μετέδωσε όμως στον Αμερικανικό λαό, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν το προώθησε? Όχι. Όχι, γιατί είναι άλλα τα συμφέροντα. Αν και δεν είναι πρόεδρος πλέον Ηνωμένων Πολιτείων. Ωραία, τώρα τον Μπαράκ Ομπάμα. Όταν ήταν. Το έμφραγμα το έπαθε τώρα, εκτός προεδρίας. Παρόλα αυτά, ο Δόκτωρ Κέιμπελ, και όσοι μπαίνουν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να δουν τις ομιλίες του, είναι υπέρμαχος του New Start και στο China Stadium, όπως βλέπουμε στην επόμενη κάρτα, δέστε στην επόμενη κάρτα, λέει προσωπικές συνήθειες υγείας. Το πρώτο είναι φυσική άσκηση. Είναι αναγκαιότητα για τη ζωή. Όχι αναγκαιότητα, κυρία Βουλγαρή. Ο καθαρός αέρας και το ηλιακό φως είναι χρειάζονται για την καλή υγεία μας. Αρκετή ανάπαυση ψυχής και σώματος είναι υποχρεωτική για κάποιος για να μπορεί να πράξει, αλλά και για να σκέφτεται. Καθαρό νερό μέσα και έξω από το σώμα καθημερινά. Και ελευθερία κάποιος, δέστε, να σκέφτεται, να γράφει, να πράττει και να λατρεύει σύμφωνα με τη συνείδησή του, όταν δεν προσβάλλει το κείμενο σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Κάτι που πολλές φορές άρεται. Το να δεχτεί κανείς υπευθυνότητα και να ελέγχει τη συμπεριφορά του, για την υγεία αυτά όλα, και να διαλέγει τις καλές τροφές και να τρώει με ευθύνη. Αυτά όλα είναι αυτά που στο New Start τα λέμε, τα υιοθέτησε, τα ενστερνίστηκε ο Δόκτωρ Κέιμπελ. Οπότε για μένα είναι μεγάλη μου τιμή να έχω τέτοιους γίγαντες πάνω στο θέμα των διατροφικών επιστημών και όχι επιστημονίσκους της ΟΚΑΣ, οι οποίοι ό,τι κατεβάσει η γκλάβα τους λένε. Δέστε εδώ κάποια πράγματα, οστεοπόρωση παραδείγματος χάρη. Πολλοί νομίζαν ότι η οστεοπόρωση είναι η έλλειψη ασβεστίου. Όχι, δεν είναι η έλλειψη ασβεστίου, είναι η απώλεια ασβεστίου από τα οστά και η πρώτη αιτία είναι εξαιτίας της ζωικής πρωτεΐνης. Η βάση της ζωικής πρωτεΐνης είναι ο φόσφορος και ο φόσφορος ανατρέπει την οξυοβασική ισορροπία, δημιουργεί ακιδικό pH όπως το αίμα, οπότε το σώμα πρέπει να πάρει ασβέστιο για να ισορροπήσει την οξυοβασική ισορροπία και γι' αυτό όσο περισσότερο κρέας σε γαλακτοκομικά τρώτε, ειδικά γαλακτοκομικά, τόσο περισσότερο οστεοπόρωση θα έχετε. Αυτά όλα είναι δεδομένα από το China Study. Οι χώρες που έχουν αυτά τα προϊόντα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό καταγμάτων στο ισχύο, που είναι ένας δείχτης σχετικά με αυτό, και εδώ βλέπουμε αυτές τις χώρες στο σχετισμό ανάμεσα ζωική με φυτική πρωτεΐνη. Τα περνάω λίγο γρήγορα και εδώ βλέπετε την απώλεια ασβεστίου από τα ούρα με το πόσο αυξάνει η διατροφική ζωική πρωτεΐνη. Όσο αυξάνει η διατροφική ζωική πρωτεΐνη, αυξάνει και η απώλεια αυτή. Και οι χώρες οι οποίες έχουν την περισσότερη οστεοπόρωση, τα περισσότερα κατάγματα, συγγνώμη, Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, ενώ Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη κάτω που δεν καταναλώνουν, όχι. Επίσης, οι γυναίκες που καταναλώνουν μια διατροφή πλούσια σε ζωικές τροφές μπαίνουν πολύ πιο νωρίτερα στην πρώτη περίοδο, τη μεναρχή, που είναι ένας δείχτης για τη γυναίκα ή επικοινότητας για τον καρκίνο, και μπαίνουν πολύ πιο αργότερα στην εμμηνόπαυση. Αυτά τα δύο επιμικρύνουν το αναπαραγωγικό χρονικό γίγνεσθε και έτσι έχουν αυξημένα ποσοστά έκθεσης σε ορμόνες, και μια διατροφή με μειωμένες φυτικές ίνες και με ολοκληρωμένα φυτικά προϊόντα, αλλά υψηλή σε λίπη και σε πρωτεΐνη, ανεβάζει τα ιστρογόνα, τα λεγόμενα ξένο ιστρογόνα. Και το China Study έδειξε ότι 2,5 με 3 φορές υψηλότερα είναι στις δυτικές γυναίκες, στις γυναίκες του δυτικού κόσμου, τα συγκρίνονται με τις Κινέζες. Εδώ βλέπετε την χαμηλή διακεκομένη γραμμή, σε τι ποσοστό έκθεσης ιστρογόνων είναι οι Κινέζες, ειδικά από τα 15 τους μέχρι τα 50, και πόσο πιο πάνω είναι οι Αμερικανίδες και ο δυτικός κόσμος, και αυτό το ποσοστό ειδικά των καρκίνων ενδομητρίου, τράχυλο της μήτρας, οθικών και μαστού είναι αυξημένο. Αυτά φυσικά δεν τα λένε οι γυναικολόγοι ή ογκολόγοι στις γυναίκες, απλώς λένε να σε κόψω, να σε κάψω, να σε δηλητηριώσω. Και δέστε, γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, ο Μουρούτης τα λέει, από την ελίτ του καρκίνου, το Εθνικό Ίδρυμα Καρκίνου, δημοσιευμένα το 1999, τα λόγια επιλέξει. Εισαγωγικά. Υπάρχει υπερκεράζουσα απόδειξη ότι τα ποσοστά ιστρογόνων είναι ο κριτικός, ο παράγοντας κρίσεως στον ρίσκο για τον καρκίνο του μαστού. Και εδώ μιλάμε για ξενοϊστρογόνα, όχι ιστρογόνα παράγει η γυναίκα, αλλά αυτά που εισέρχονται μέσα από τη διατροφή. Και η ορμονοθεραπεία που εφαρμόζεται όταν μπαίνει κανείς μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση έχει αυξημένο ποσοστό κινδύνου για καρκίνο αργότερα στις γυναίκες, ειδικά αυτές που είναι με οστρογόνα, προγεστίνη,
Μετά από 5 χρόνια έδειξε μέχρι 30% αύξηση στον καρκίνο του μαστού. Η έρευνα HERS, που είναι αρκετά γνωστή, οι γυναικολόγοι λογικά την ξέρουν. Ενώ μια διατροφή σε φυτικά προϊόντα μειώνει το ποσοστό των ορμών τα αναπαραγωγικά χρόνια της ηλικίας της γυναίκας. Δεν θα μείνω σε αυτό. Μπορούμε να δείξουμε πάρα πολλά. Θέλω να προχωρήσουμε μόνο ότι ο καρκίνος, το ρίσκο για τον καρκίνο είναι κατά 30% λιγότερο σε αυτές τις γυναίκες στην Κίνα, οι οποίες η βάση της διατροφής τους είναι η φυτοφαγία. Και δεν θα το ήθελε μια γυναίκα να το είχε. Και πάνω στις πιο 12 γνωστές έρευνες για τον καρκίνο, έχουμε τα παρόμοια στατιστικά, αναλύθηκαν τα στατιστικά αυτά, και για καρκίνους όπως ορθοκολικός καρκίνος, καρκίνος στον προστάτη, όταν έγιναν οι συγκρίσεις, στάθμουν πάλι στα ίδια αποτελέσματα. Ασθένειες όπως η άνοια, νοητικές ασθένειες, πέτρες στους νεφρούς, καρδιακές ασθένειες, διαβήτης, παχυσαρκία, μειώνονται σημαντικά όταν ενστερνίζεται κάποιος μια φυτοφαγική διατροφή. Η σκλήρινση κατά πλάκα, που είναι αυτοάνωση ασθένεια, ρευματοειδή αθήτητα και ο διαβήτης τύπου 1, καλυτερεύουν κατά πολύ όταν ένας άνθρωπος ενστερνίζεται, αυτό που μόλις αναφέραμε. Και βλέπετε εδώ πέρα ποσοστό ασθενών επί της 100 που είναι, κάνουν κακή διατροφή στα ύψη, η σκλήρινση κατά πλάκα, ενώ αυτοί που κάνουν μειωστή διατροφή πέφτει πολύ χαμηλότερα, η έρευνα σε 144 ασθενείς. Η βιταμίνη Δ παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτές τις αυτοάνωσες ασθένειες, όπως στη σκλήρυνση, στον διαβήτη, στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και όταν πειραματικά κάνουμε σε ζώα τα μοντέλα και τους χορηγούμε βιταμίνη Δ, βλέπουμε ότι προλαβάνει και αναστρέφει. Και η βιταμίνη Δ παράγεται από την έκθεσή μας στο ηλιακό φως, 15 με 30 λεπτά έκθεση στο ηλιακό φως κάθε μέρα. Αλλά επηρεάζεται όχι μόνο από πόσο έκθεση θα έχουμε παραχθεί, αλλά και το φαγητό που τρώμε. Και εδώ είναι το μυστικό, κυρία Βούλγαρη, και το wow, το μεγάλο. Η βιταμίνη Δ αποθηκεύεται στο σηκώτη και στο λίπος εμάς. Και όταν χρειάζεται την παίρνει και την κάνει αυτή, λέμε, την περενισχυμένη βιταμίνη, αυτή που μετράνε το 1,25D, αυτό που βλέπετε κάτω, είναι αυτό που μετράμε στο αίμα. Για να ενεργοποιηθεί όμως, χρειάζεται να παραχθεί μια ουσία από τον παραθυροειδή αδένα και να γίνει σαν μια συμφωνική όργηση. Ο παραθυροειδής αδένας, λοιπόν, λειτουργεί σαν τον μαέστρο, και όπου χρειάζεται για κάποιες λειτουργίες παίρνει τη βιταμίνη D που είναι αποθηκευμένη και την ενεργοποιεί. Για να γίνει αυτό, το ηλιακό φως παραθυροειδής αδένας συνεργάζονται υπέροχα σε ένα τρομακτικά πολυσύνθετο μηχανισμό για να υπάρχει η ροή αυτής της βιταμίνης μέσα. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν κάποιος τρώει ζωική πρωτεΐνη, η ζωική πρωτεΐνη μπλοκάρει στους νεφρούς την ενεργοποίηση της βιταμίνης D. Δηλαδή την παίρνουμε, αλλά μένει σε ανενεργή μορφή. Δηλαδή και ζωική πρωτεΐνη είναι γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι, κοτόπουλα, τέτοιο οτιδήποτε. Την μπλοκάρει στους νεφρούς. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μπορεί να εκτίθονται στο ηλιακό φως, αλλά επειδή τρώνε ζωική πρωτεΐνη, γίνεται ανενεργή. Αυτό δεν το ξέρανε, και στην εκπληκτική τιμή του Τζάπα, στην εκπομπή Ζωή Μετράει, μπορούμε να το πούμε. Και έτσι τα κύτταρά μας αρχίζουν και εκφυλίζονται, τα ποσοστά ασβεστίου πέφτουν, και εδώ βλέπουμε με έναν πολυσύνθετο μηχανισμό πώς γίνεται το παραθυροειδή ορμόνη και αδένα, το ηλιακό φως, η βιταμίνη Δ, η νεφρή, η ζωική πρωτεΐνη και το πώς μπορούν να αρρωστήσουν τα κύτταρά μας τα καλά καθόμενα. Θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα γραφικών, αν είναι εύκολο. Όταν στο αίμα τα ποσοστά της βιταμίνης Δ, της 1,25D, πέφτουν, τότε, επειδή και υπάρχει πολύ ζωική πρωτεΐνη και παραπάνω ασβέστιο, το γάλα της αγελάδας είναι υψηλό και σε πρωτεΐνη και σε ασβέστιο. Και γι' αυτό το λόγο αυξάνουν και πολλές φορές οι αυτοάνωσες ασθένειες. Και τώρα δέστε, όταν η 1,25D μειώνεται, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, μια άλλη ουσία, μια άλλη ορμόνη, η IGF-1, παράγοντας προσομοίωση ινσουλίνης, είναι η πιο ισχυρή αυξητική ορμόνη που υπάρχει στο σώμα μας, αυξάνει. Και όσο αυξάνει η IGF-1, αυξάνει ο καρκίνος. Δηλαδή, επειδή λόγω της ζωικής πρωτεΐνης που τρώμε υπάρχει καταστολή της ενεργής βιταμίνης D, το σώμα αναγκάζει να παράγει IGF-1 περισσότερο, και η IGF-1 επιταχύνει την μύτωση των κυττάρων, υγιών και καρκινικών, και αυτό επιφέρει μια ταχύτητα αύξηση των καρκινικών κυττάρων. Την ίδια στιγμή το γάλα της αγελάδας έχει αυτή την ορμόνη, την IGF-1, η οποία είναι ο νούμερο ένα παράγοντας για τον καρκίνο και για τον καρκίνο του προστάτη. Και ειδικά στον καρκίνο του προστάτη που μόλις διαβάσαμε και είδαμε εκεί πέρα. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα, αυτοί οι λίγοι από τους παράγοντες συσχετίζονται με το network της βιταμίνης D. Η διατροφή και το ηλιακό φως, λοιπόν, από μόνα τους παίζουν το ρόλο για να έχουμε το αναμενόμενο.
Όταν όμως έχουμε λάθος τροφή που καταναλώνεται, έχουμε τις ανάλογες επιπλοκές. Καρδιακές ασθένειες και η σύνδεση. Lancet, δημοσιευμένος τελάστην. Ποιος? Ο Dr. Ornish μαζί με τον Dr. Eselstein, καρδιοχειρουργός ο Dr. Eselstein στο... σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ. Εκεί μάλιστα που ποινωνήθηκαν και οι bypass, οι παρακαμπτήριες αορτοστεφανίες, παρακαμπτήριες. Οπότε ο Dr. Eselstein ήταν από αυτούς, ο καθηγητής του ήταν αυτός που εφάρμοσε πρώτη φορά τις αορτοστεφανίες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Και μέσα από εδώ δείχνει και είναι με σκούρα γράμματα reverse heart disease. Ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής αναστρέφει τις καρδιακές νόσους, ενώ η ζωική πρωτεΐνη, τα κορεσμένα λιπαρά, ανεβάζει τη χοληστερίνη. Και δεν ξέρω από τι ο κύριος Τριχόπουλος μπορεί να έπαθε το έμφραγμα. Ήταν πολύ νωρίς, ήταν η λάτρης της μεσογειακής διατροφής, την ζούσε, αλλά η μεσογειακή διατροφή έχει και ψάρι, έχει και κρέας, έχει και γαλακτοκομικά, έχει και ίνο. Διαβήτης και China Study. Πλέον ο διαβήτης τύπου 2 είναι 100% αναστρέψιμη ασθένεια. Το China Study επιβεβαίωσε, μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου, οι οποίοι είχαμε διαβητικούς ασθενείς και ξέρουμε ότι είναι μια χαρά. Ο διαβήτης τύπου 1 πριν από 25 χρόνια συσχετίστηκε το γάλα της αγελάδας με το διαβήτη τύπου 1 και αυτό ακούγεται ακόμα στο πρόσωπο πολλών παιδιάτρων και δει κάποιον ο οποίος ασχολείται και με την πολιτική σαν βόμβα νετρονίου, αλλά είναι η αλήθεια. Σε αυτοάνωσες ασθένειες το σώμα επιτίθεται στα ίδια κύτταρα που υποτίθεται πρέπει να αμήνεται. Και αυτό γίνεται γιατί είναι σαν μια αλλεργική αντίδραση. Το σώμα εκλαμβάνει ότι είναι εχθρός. Και γιατί είναι εχθρός? Λόγω της μοριακής μιμητικής. Η μοριακή μιμητική είναι το φαινόμενο ότι οι πρωτεΐνες στη μοριακή τους βάση προσομοιάζουν στην επιφάνεια επάνω πρόσβασης. Και το γάλα της αγελάδας, ειδικά η β' καζεΐνη, είναι αυτή η οποία προσομοιάζει πολύ με κάποιοι, στη μοριακή βάση με κάποια τα κύτταρά μας. Το νοσοποιητικό σύστημα δημιουργεί μνήμη και έρχεται και σκοτώνει τα κύτταρά μας. Αυτό είναι η βάση όλων των αυτοάνωσων ασθενειών. Και... αυτά όλα που αναφέρετε, να πούμε ότι είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο. Βέβαια, στο China Study. Δεν είναι και, δικά σας λεγόμενα. Όχι, όχι. Είναι πράγματα τα οποία αναφέρονται μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Και είναι Επίσης, να κάνω και μια ερώτηση. Έχει μεταφραστεί το συγκεκριμένο βιβλίο? Όχι, δυστυχώς. Λοιπόν, είναι από το βιβλίο China Study, αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, έτσι, αυτή τη μελέτη που έγινε εκεί. Ναι, και ο λόγος που την παρουσιάζω είναι ότι έχω το δικαίωμα να την παρουσιάσω από τον Dr. Campbell τον ίδιο, από τον Dr. Δινά. Δέστε επίσης, επίσημη δήλωση. Θέλω να το βάλουμε αυτό. Από το 1994 η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής, προσέξτε, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής strongly encouraged, συνιστούσανε ή την... ενθαρρύνανε με πολύ ισχυρό τρόπο ότι τα βρέφη στις οικογένειες που ο διαβήτης είναι συνηθής not to be fed, να μην τρέφονται με συμπληρώματα από γάλα αγελάδα στα πρώτα 2 χρόνια. Από το 1994 το γνωρίζαν, κυρία Βούλγαρη. Από εκεί και πέρα, πέτρες στους νεφρούς, συνήθως είναι από ασβέστιο και οξαλάτι και αυτό είναι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Και ο Dr. Ρόμπερσον τώρα μιλάει αυθεντία γιατί ποιος ήτανε? Ήταν διευθυντής στο Medical Research Council στην Αγγλία από το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. 30 χρόνια έρευνα σχέση ανάμεσα τροφή και πέτρες στους νεφρούς και δείχνει ότι όσο περισσότερο καταναλώνουν ζωική πρωτεΐνη, δέστε, στη βάση των επιδημιολογικών και βιοχημικών ερευνών, μια κίνηση προς την φυτοφαγία και λιγότερες ενισχυμένες διατροφές, δηλαδή πλούσιες διατροφές, θα προέβλεπε, δηλαδή θα αποκτούσαμε το προφητικό χάρισμα, θα γινόμασταν προφήτες, τη μείωση του ποσοστού από τις πέτρες στον πληθυσμό. Λιγότερες πέτρες, λιγότερα προβλήματα στους νεφρούς. Λιγότερα προβλήματα στους νεφρούς, περισσότερο υγεία οι άνθρωποι. Όχι. Όχι, πρέπει να κάνουμε μοκαθάρσεις. Πρέπει να είναι φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να κάνουμε ένα σωρό πράγματα. Και εδώ είναι σχετισμός ζωική πρωτεΐνη με δημιουργία πέτρες. Επίσης, εκφυλισμός οχράς κοιλίδα στα μάτια και καταράχτης και οι δύο οφθαλμολογικές παθήσεις συνδέονται άμεσα και αλληλένδετα με την κατανάλωση ή όχι σκούρων λαχανικών που έχουν αντιοξειδωτικά και όταν τα καροτινοειδή και φλαβονοειδή, όταν καταναλώνονται σαν τροφή, όχι σαν συμπληρώματα. Σαν συμπληρώματα έχετε ακριβά κάτουρα, τίποτα άλλο δεν έχετε. Μέχρι και 43% μείωση στον εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας, δεν έχει να κάνει με την ηλικία και μόνο. Και που υπάρχουν αυτά, μπρόκολο, καρότα, σπανάκι, σταυρανθή λαχανικά. Η λουτεΐνη είναι μια ουσία που 40% λιγότερους καταράχτες εάν 5 φορές τη βδομάδα καταναλώνει, δηλαδή μια φορά τη βδομάδα. Επίσης άνοια και Alzheimer,
Τα διατροφικά αντιοξειδωτικά βοηθούν γιατί είναι σαν ασπίδα προστασίας στο DNA στην παραγωγή ελευθέρων ειδών οξυγόνου. Και παγκόσμια η άνοια είναι στο δυτικό κόσμο περισσότερο και η Αλτσχάιμα είναι σχεδόν εξαφανισμένη στις ανεπτυσσόμενες κοινωνίες και πληθυσμοί που τρώνε υψηλά λιπαρά, χαμηλά σε δημητριακά και όσπρια, έχουν υψηλά ποσοστά άνοιας, βιταμίνη C, έψιλον, σελήνιο, φιλικό οξύ, βίτα καροτίνη, σίδεος, ψευδάργυρος, αυτά όλα βοηθούν. B12 που παράγεται από το στόμα μας, δεν χρειάζεται να πάρουμε ποζοϊκά προϊόντα. Και η Αλτσχάιμα συζητήσετε με τη διατροφή μαζί με την καρδιακή ασθένεια. Σε έρευνα που έγινε σε 5.000 άτομα, βρήκανε όσο περισσότερο διατροφικά λιπαρά και χοληστερίνη, τόσο αυξάνεται το ποσό της Αλτσχάιμα και των καρδιακών παθήσεων. Η Framingham Study είναι από τις πιο γνωστές έρευνες στην καρδιολογία. Ο Δόκτωρ Καστέλη, μείωση μέχρι και 22% στα εγκεφαλικά όταν οι άνθρωποι τίναν προς τη φυτοφαγία. Και αυτά είναι, έχουμε ένα μεγάλο πλέον εύρος αποδείξεων και μπορούμε ξανά και ξανά να το πούμε. Η βιβλιογραφία βρίθη από έρευνες και φέρνω μπροστά τους γιατρούς όπως και τους διατροφολόγους να μου δείξουν έρευνες που να λένε ότι η κατανάλωση λαχανικών, οσπρίων, ολικών, δημητριακών ολικής άλες, φρούτων κλπ. Κλπ. Συνηγορεί να δημιουργηθούν εκφυλιστικές ασθένειες. Ας μου δείξουν μία έρευνα που να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ούτε μία, κυρία Βουλγαρή. Αλλά μπορούμε να δούμε εκατοντάδες ή χιλιάδες έρευνες που να λένε ακριβώς το αντίθετο πάνω εδώ πέρα. Η χαρά της ζωής λοιπόν, ειδικά από τα 50 και μετά, συμβιβάζεται πάρα πολύ όταν δεν μπορούμε να σκεφτούμε, όταν δεν λειτουργούν οι νεφροί μας, όταν προβλήματα τα κόκαλα, έτσι και όταν είμαστε πολύ ευάλωτοι. Ο Δόκτωρ Κέιμπελ, προσέξτε πώς κλείνει την έρευνα και λέει: εγώ για ένα λόγο ελπίζω ότι θα είμαι ικανός με πληρότητα να απολαμβάνω όχι μόνο το χρόνο τώρα, αλλά το χρόνο στο μέλλον με καλή υγεία και ανεξαρτησία. Και αυτό είναι το α και το ω στην υγεία, κυρία Βουλγαρή. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι, μπορούμε να τα βάλουμε στην άκρη. Κάθε δέντρο που κάνει χλωρό καρπό και το China Study έρχεται ο Δόκτωρ Κέιμπελ μετά που ήρθε σε πρόγραμμα New Start και ο Δόκτωρ Κέιμπελ είπε στο πρόγραμμα New Start αποκαταστάθηκε και εντρεώθηκε επίσημος στο δημιουργό που 50 χρόνια ερευνητή στο Cornell University το είχα. Επιβεβαιώνει ότι όσο περισσότερο ακολουθούμε το πλάνο, τόσο πιο υγιεί θα είμαστε. Το πλάνο του δημιουργού. Ποια είναι τα ωφέλη, μόνο ωφέλη έχω να δω στο τηλεοπτικό σας κοινό. Ζείτε περισσότερο. Αυτό το δείχνει ότι οι φυτοφάγοι έχουν μακροζωία. Φαίνεστε και νιώθετε πιο νέοι. Έχουμε πολλά παραδείγματα και δια τη ζώση. Βλέπετε σε αυτή την εκπομπή την κυρία Βούλγαρη που είναι πανέμορφη. Έχετε περισσότερη ενέργεια. Χάνετε βάρος, μειώνετε τη χοληστερίνη, προλαμβάνετε και αναστρέφετε τις καρδιακές ασθένειες, μειώνετε το ρίσκο για καρκίνο, καλύτερη όραση, πρόληψη και αγωγή του διαβήτη, πολλά χειρουργία μπορεί να τα αποφύγετε, μείωσε την ανάγκη για φάρμακα, πιο γερά οστά και αποφεύγετε την αισθητική δυσλειτουργία και τα προβλήματα με την ανικανότητα, αποφεύγετε εγκεφαλικά, πρόληψη στις πέτριες νεφρούς, πρόληψη στον παιδικό διαβήτη, μακριά από την δυσκυλιότητα. Μείωση της πίεσης, αποφυγή της Αλτσχάιμα, νίκη της αρθρίτιδας και πολλά πολλά πολύ περισσότερα. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Άρα μόνο ένας ανόητος θα επιλέξει να τρώει έτσι όπως τρώνε οι περισσότεροι Έλληνες. Άρα οι περισσότεροι Έλληνες, λυπάμαι πολύ, είναι εντός εισαγωγικών ανόητοι με την αρχαία ελληνική έννοια, δεν έχουν νόηση, χαριτολογώντας φυσικά. Χρειάζεται να έχουμε πάντοτε υπομονή με τους ανθρώπους, κυρία Βούλγαρη, κατανόηση και τα υπόλοιπα έπονται. Και αυτό που είπατε και από την προηγούμενη εκπομπή, τι να τρώμε, και αυτό το οποίο... Να μας πείτε αυτό και γιατί έτσι τα τελευταία 5 λεπτά και της εκπομπής θα ήθελα να αφιερώσουμε να δούμε ένα πολύ όμορφο βίντεο για το κλείσιμο της εκπομπής. Ναι, το βίντεο έχει να κάνει ειδικά με, με διάσημους ανθρώπους που είναι φυτοφάγοι. Mm-hmm. Από όλα τα ύψη και τα πλάτη της γης, από την επιστήμη, από τη showbiz, από την πολιτική, από όλα. Και θα δείτε ότι πάρα πολύ όμορφοι και πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι είναι φυτοφάγοι. Ήταν στο παρελθόν, είναι και θα είναι. Mm-hmm. Όσο και μολυσμένα να είναι, τα φρούτα και τα σαλατικά είναι κλάσεις ανώτερα από όλα τα άλλα. As my hollow life bleeds me to death, lamenting the decades of unpardoned strife, I hereby submit
sad tale of my life. Alive in the womb of unbearable night, I lay in a bag with no air and no light, and pushed from the darkness in shock and in pain, a network of fantasy covered my brain. I simply surrender, no more will I mourn. Lord, I am falling, oh, please take me home. I laughed as a child in my relative's lap. Parental affection had strengthened the trap. I grew and I studied each mundane event, so proud and so learned. Now both I repent. And eager for money, a household, a wife, I took on a burden which drains me of life. Time gone forever, how dearly it cost. Life's progress had halted.